Σαν σήμερα ξεκινά τη λειτουργία του των ναυτικών σχολείων, μετέπειτα σχολή ναυτικών δοκίμων επί της κορβέτας Λουδοβίκος, με βασιλικό διάταγμα κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού επί των ναυτικών Κωνσταντίνου Κανάρη, του Πυρπολιτή. Έκτοτε και για μία σειρά ετών, η σχολή ναυτικών δοκίμων λειτουργήσε επί διαφόρων πολεμικών πλοίων. Με τον νόμο του 1884 μετονομάστηκε σε σχολή ναυτικών δοκίμων με έδρα τον Ατμοδρόμο Ελλάς. Η μετεγκατάστασή της στην Ξηρά έγινε δυνατή το 1905 με το κληροδότημα που άφησε ο Παντελής Βασάνης, αποτελώντας το παλαιότερο ανώτοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα του Πειραιά. Συναντώνται στο Λονδίνο αντιπροσωπείες Τουρκίας, Βουλγαρίας και Σερβίας για την ειρήνη μετά το τέλος του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Τις συζητήσεις θα παρακολουθήσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος. Την ίδια μέρα, ελληνικό απόσπασμα απελευθερώνει τους Αγίους 40 στη Βόρειο Ήπειρο. Αλλά λόγω ισχυρών πιέσεων από τους Οθωμανούς, θα αναγκαστεί να υποχωρήσει προς την Κέρκυρα. Στις 19 Νοεμβρίου του 1942, ο συνταγματάρχης Έντι Μάγερς έσπευσε προς συνάντηση του Ναπολέοντα Ζέρβα, ηγέτη του Έδες, στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας. Την επόμενη αφήχθηκε ο ηγέτης του Ελλάς, Άρης Βελουχιώτης. Όλοι συμφώνησαν ότι στόχος του σαμποτάζ ήταν η γέφυρα του Γοργοποτάμου. Τρεις μέρες αργότερα έγινε η κατόπτευση του χώρου από κοινή ομάδα ανταρτών και στις 22 Νοεμβρίου καταστρώθηκε το τελικό σχέδιο. Σαν σήμερα, όλα ήταν έτοιμα για την αυριανή επιχείρηση. Το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου εκδηλώθηκε επίθεση εναντίον της Φρουράς και στα δύο άκρα της γέφυρας. Και στη 1:30 το πρωί της 26ης Νοεμβρίου ανατινάχθηκε ένα τμήμα της γέφυρας για να ακολουθήσει στις 2:20 ανατίναξη ενός Δευτέρου που την έβγαλε οριστικά εκτός λειτουργίας. Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου ήταν μία από τις μεγαλύτερες πράξεις δολιοφθοράς κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προκάλεσε το θαυμασμό όλης της κατεχόμενης Ευρώπης και έδωσε κουράγιο στο δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό. Ο Υφυπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Γεωργίου εδέχθη στο γραφείο του εκπροσώπους της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών και του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών, με τους οποίους συνεζήτησε θέματα αφορώντα την προβολή και διάδοση του ελληνικού βιβλίου. Στο μέγαρο της Εθνικής Πινακοθήκης στεγάστηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση την οποία εγγενίασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Τσάτσος, απαρχέ της ελληνικής τυπογραφίας. Στην έκθεση αυτή εκθέτονται τα πρώτα ελληνικά έντυπα, τυπογραφικά στοιχεία και τυπογραφικά μηχανήματα που αποτελούν πολύτιμα για τη χώρα μας αποκτήματα. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Γοργοπόταμος. Σε Άγγλια, κακοτράχαλα μέρη, στα βουνά της Τερεάς που σμίγουν με ένα μακρύ γεφύρι, πριν από 41 χρόνια, ο λαός μας έγραψε την πιο λαμπρή σελίδα της αντίστασής του κατά του πανίσχυρου και στιγμού κατακτητή. Το έπος του Γοργοπόταμου είναι έργο λίγων. Μικρές ομάδες αποφασισμένων αγωνιστών προσγείωσαν το απίθανο στην πραγματικότητα. Στους λίγους λαχαίνει ο κλήρος ορισμένες ιστορικές στιγμές να εκφράσουν τους πολλούς. Και αν οι πρώτοι πέσουν, οι πολλοί τροφοδοτούν τον αγώνα με νέο αίμα. Τιμώντας την ενωμένη εθνική αντίσταση, η κυβέρνηση γιόρτασε τον Νοέμβρη του 1982 την επέτειο της ανατίναξης από τις ενωμένες αντάρτικες δυνάμεις της γέφυρας του Γοργοπόταμου, αυτού του συμβόλου της εθνικής ενότητας και ομοψυχίας. Ο γιορτασμός προσέλαβε εθνικό και ενωτικό χαρακτήρα, με τη συμμετοχή εκτός του κυβερνητικού κλιμακίου και των οργανώσεων και του λαού, καθώς και αγωνιστών της εθνικής αντίστασης. Ο χώρος γύρω από τη γέφυρα και μέχρι το ομώνυμο χωριό είχε κατακλειστεί από το πλήθος, που με γαλανόλευκες σημαίες ζητοκράβγαζε την ενότητα της εθνικής μας αντίστασης ενάντια στους κατακτητές. Ο ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας Παρασκευάς Αυγερινός. Την ψυχή του ανώνυμου αντάρτη εκείνη τη νύχτα, όποιο σήμα κι αν είχε στο καπέλο του, κυβερνούσε ο Έλληνας. Αυτός τον έσπρωξε να ψηφίσει γνώστες ή άγνωστες διαφορές και να ρηχθεί παράτολμα στη μάχη.